Κανείς δεν φανταζόταν ότι η οικονομική κρίση θα άγγιζε ακόμη και την έκδοση πιστοποιητικών γεννήσεως. Κι όμως το είδαμε και αυτό. Νεογέννητα παιδιά έμειναν άγραφα λόγω της μη καταβολής των οφειλόμενων τελών στο γιατρό από τους γονείς. Είναι ηθικό το πρόβλημα σίγουρα από τη μια, παρόλο που και νομικά είναι κατοχυρωμένο, και καλούμε ξανά με αυτή την ευκαιρία όλους τους γιατρούς μας να μην συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο, διότι σίγουρα δεν φταίνε οτιδήποτε τα παιδιά. Το πρωτοφανές περιστατικό καταγράφηκε σε έκθεση της Επιτρόπου Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού, Λίδα Κουρσουμπά. Υπάρχει ο νόμος Παιδιαρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης που έχει κάποιο κενό. Υποχρεούνται οι κλινικές να δίνουν το πιστοποιητικό, το έντυπο στον γονέα και ο γονέας υποχρεούται να εγγράψει το παιδί. Αν ένας από τους δύο αυτούς παράγοντες δεν εγγράψει το παιδί παραμένει άγραφο. Παρά τις αλλεπάλληλες εισηγήσεις στην έκθεση της κυρίας Κουρσουμπά, όπου επισημαίνεται το κενό στην νομοθεσία, το θέμα παραμένει άλυτο εδώ και χρόνια. Είναι αδιανόητο να γεννιούνται παιδιά σε κλινικές και να μην έχουμε βρει τον μηχανισμό να επιβεβαιώνουμε ότι φεύγοντας έναν νεογέννητο έχει κανονικό πιστοποιητικό γεννήσεως και εγγραφής. Οι συνέπειες από τη μη εγγραφή των νεογέννητων είναι αλυσιδωτές, από παράνομη υιοθεσία μέχρι και εμπορία.